με την καθιερωμένη ανάβαση στο Μητσικέλη και στο Ορειβατικό Καταφύγιο. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Ιωαννίνων άνοιξε την αυλαία της νέας ορειβατικής περίοδου, ξεκινώντας όπως το συνηθίζει από το Σάββατο με την πρώτη ανάβαση και τη διανυκτέρευση στο καταφύγιο, όπου έγινε και ένα μικρό γλέντι με παραδοσιακά τραγούδια. Το πρωί της Κυριακής, μια ομάδα ορειβατών ξεκίνησε το πρωί με προορισμό την κορυφή των 1810 μέτρων στο Μητσικέλη, ενώ ταυτόχρονα μια δεύτερη ομάδα ξεκίνησε λίγο πριν τους Λυγκιάδες τη δική της ανάβαση με τελικό προορισμό το καταφύγιο. Όλοι μαζί βρέθηκαν λίγο πριν το μεσημέρι στο καταφύγιο, απολαμβάνοντας την υπέροχη παραδοσιακή φασολάδα και άλλα εδέσματα, δίνοντας το στίγμα της έναρξης της νέας ορειβατικής περίοδου. Κατά βαρβάρων δωρούμενων και τόσων φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα, εν Ιορδάνη βαπτιζομένο σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαργενήτωρος η φωνή προσεμαρτύρησε, αγάπη των σε Υιόν ονομάζουσα και το Πνεύμα εν είδη περιστερά. Από να φέρει την Χριστιά να την βάλει και στη γωνία που την βάζει και από πάνω του Μαργαρίτα. Ωραία έτσι. Πολύ ωραία, μπράβο. Να είμαστε καλά και το χρόνο. Να είμαστε καλά, βέβαια. Υγεία να έχουμε, κορίτσια. Λοιπόν, όποιος δεν έχει φάει φασολάδα με τον Ορειβατικό Σύλλογο στο καταφύγιο Μητσικελίου, χάνει. Είναι η καλύτερη φασολάδα που έχετε δοκιμάσει στη ζωή σας. Εάν δεν ήρθατε φέτος, να έρθετε του χρόνου. Ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου, Ιωαννίνων, Δημήτρης Γεωργούλης και ο προκάτοχός του, Σωτήρης Σταύρου, αναφέρθηκαν αμφότεροι στις δύο διαδρομές με τις οποίες ξεκίνησε η ορειβατική χρονιά, κυρίως όμως στα ωφέλη που έχει για τον καθένα η ενασχόληση με την ορειβασία σε ένα αρχικό έστω στάδιο, ξεκινώντας από παρόμοιες πεζοπορικές και ορειβατικές διαδρομές με μικρό βαθμό δυσκολίας. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα, όπως και κάθε χρονιά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο Ορειβατικό Καταφύγιο Μητσικελίου, του Συλλόγου, του Ορειβατικού Συλλόγου Ιωαννίνων, του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Στο καταφύγιο λοιπόν Απόστολος Βερτεόδουλος, στα 1400 μέτρα υψόμετρο, ένα καταφύγιο που έχει χτιστεί το 1936, όταν ιδρύθηκε και ο Σύλλογος. Συγκεντρωθήκαμε λοιπόν εδώ σήμερα για να κάνουμε την εκδήλωση εορταστική για την έναρξη του Ορειβατικού Προγράμματος 2023-2024. Κάθε Σεπτέμβρη ανακοινώνεται το πρόγραμμα από το Σεπτέμβρη του έτους μέχρι τον Ιούλιο του επόμενου. Έτσι λοιπόν συγκεντρωθήκαμε εδώ. Είμαστε ήδη από το Σάββατο το βράδυ. Προετοιμάσαμε την παραδοσιακή φασολάδα που κάνουμε το βράσιμό της εδώ σε καζάνια κτλ. Και άλλα εδέσματα. Ήρθε κόσμος επίσης το βράδυ, κάναμε ένα γλεντάκι όπως συνηθίζεται. Και κάποιοι φυσικά μείνανε και στο καταφύγιο το βράδυ, νυκτερεύσανε στα κρεβάτια του καταφυγίου. Ήταν μια πολύ ωραία αφορμή για να ανοίξει και το καταφύγιο. Και σήμερα ξεκινήσαμε το πρωί με μια πορεία που ξεκίνησε από το καταφύγιο και ανέβηκε στην κορυφή στο Μητσικέλη, στα 1810 μέτρα υψόμετρο. Είχε πάρα πολύ αέρα το πρωί. Τώρα ο καιρός έχει καθαρίσει πάρα πολύ. Είναι ηλιοφάνεια, πάρα πολύ καλά. Και μπορέσαμε και καθίσαμε και έξω κιόλας και το απολαμβάνουμε. Και άλλη μια πορεία ξεκίνησε από τη στροφή των Λυγκιάδων και ήρθε προς το καταφύγιο. Σε αυτή την πορεία είχαμε έτσι την ευχαρίστηση να δούμε πάρα πολλά, κυρίως νέα παιδιά, αλλά και νέους ορειβάτες ουσιαστικά, οι οποίοι κάναν την πρώτη τους έτσι ορειβατική ανάβαση και εξόρμηση. Μία ήπια βέβαια ανάβαση, αλλά έτσι πρέπει στην αρχή και αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Συνεχίσαμε τις εκδηλώσεις μας με έναν αγιασμό. Είπαμε και δύο λόγια, να πηγαίνουμε στα βουνά με καλή διάθεση, να απολαμβάνουμε την παρέα των συνορριβατών και να επιστρέφουμε στο σπίτι μας μόνο με μια έτσι γλυκιά κούραση και φυσικά σοή και αυλαβής που λέμε. Αυτά, οπότε ναι, να έχουμε μια καλή ορειβατική χρονιά. Όποιος ενδιαφέρεται για την ορειβασία, ο Ορειβατικός Σύλλογος είναι εδώ για να έρθει ένας αρχάριος και να τον μάθει ορειβασία. Δεν κάνουμε εξορμήσεις όπου ανεβάζουμε κόσμο στο βουνό. Γίνονται μέλη μας και σιγά σιγά μαθαίνουν ορειβασία. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ
μια πολύ όμορφη Κυριακή με τον Ορειβατικό Σύλλογο στην έναρξή του, μαζί με πολύ νέο κόσμο, που αυτό είναι πολύ καλό, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, εμείς οι πιο παλιοί Ορειβάτες, και καλούμε εννοείται και όλους τους Ορειβάτες της πόλης μας, όλους τους ανθρώπους της πόλης που αγαπάνε το περιβάλλον, να έρθουν μαζί μας, να γνωρίσουν το Μητσικέλη, αλλά να γνωρίσουν και τις άλλες πολλές ομορφιές που έχει τα βουνά της Υπήρου.